Πάνω από 2.500 οικογένειες εξαρτώνται από την σικοκαλλιέργεια στη Νότια Ελλάδα, στην περιοχή της Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Τα στατιστικά της ΣΥΚΙΚΙΣ, του συνεταιρισμού που δραστηριοποιείται στο κομμάτι αυτό, στον τομέα αυτό και έχει όλη την διάθεση και τη διαχείριση του προϊόντος που παράγεται στους δύο αυτούς νομούς, είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Σημαντικό λοιπόν το προϊόν για την τοπική οικονομία, για την οικονομία της Ελλάδας. Σημαντικοί οι άνθρωποι που δουλεύουν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για να δούμε όμως, μπορεί η πολιτεία να έχει μια σημαντική ανταπόκριση στα σοβαρά αιτήματα των ανθρώπων που ασχολούνται με την παραδοσιακή αυτή καλλιέργεια, προκειμένου να είναι βιώσιμη και στο μέλλον? Φαίνεται πως υπάρχουν θετικές εξελίξεις στο κομμάτι της αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας. Και αυτό γιατί? Γιατί ποντάρουν πλέον στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Μετά το 2020 αναμένεται να έχουμε σοβαρές εξελίξεις, εάν και εφόσον εισακουστεί η ΣΥΚΙΚΙ. Η μελέτη της παρουσιάστηκε στον ΟΟΣΑ, στη συνάντηση που έγινε στα Γιάννενα, και οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές. Σημαντική θα είναι η συμβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου σε μια εξέλιξη όπως αυτή. Για να δούμε όμως πώς έχουν κυλήσει τα πράγματα στη φετινή καλλιεργητική σεζόν και πώς αντιλαμβάνεται η διοίκηση της ΣΥΚΙΚΙΣ όλες αυτές τις εξελίξεις. Κυρία Αγγελόπουλη, είστε ο Γενικός Διευθυντής της ΣΥΚΙΚΙΣ και ο άνθρωπος που ουσιαστικά παρουσίασε όλο αυτό το project στον ΟΟΣΑ. Κυρία Δημητρούλια, πράγματι είχαμε την χαρά και μας δόθηκε η δυνατότητα μέσω προσκλήσεως του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, κυρίου Στάθη Αναστασόγλου, να παρευρεθούμε σε αυτή την πολύ σημαντική εργασία, όπου αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαρθρωτικών Αλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν αναθέσει στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης των ΟΟΣΑ την εκπόνηση μιας ουσιώδης μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020», όπου αυτή η συγκεκριμένη μελέτη θα αποτελέσει την βάση για την οποία, με την οποία θα γίνει η διαμόρφωση όλων των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών της επόμενης προγραμματικής περίοδου, συγκεκριμένα από το 2021 έως και το 2027. Εκεί λοιπόν έγινε μία σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους και με κλιμάκιο τόσο του ΟΣΑ αλλά και εκπροσώπους των Υπουργείων καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου εκπροσωπούσε την περιφέρεια Πελοποννήσου ο κύριος Αναστασόπλος. Και εκεί λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία να θέσουμε τις απόψεις μας περί της οικοκαλλιέργειας αλλά και τις προτάσεις μας για την πλέον, όπως τη λέμε, διάσωση αυτής της οικοκαλλιέργειας μέσω του πολυπόθητου προγράμματος αναδιάρθρωσης, όπου προσπαθήσει και τα τελευταία χρόνια μέσω συντονισμένων προσπαθειών της διοίκησης του κ. Παπαγεωργίου και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΚΙΚΙΣ να προωθήσουμε. Κύριε Αγγελόπουλε, πώς υποδέχθηκαν την παρουσίαση της μελέτης και όλα αυτά που εσείς προτείνετε εδώ και χρόνια ως ΣΥΚΙΚΙ? Πραγματικά την υποδέχθηκαν πολύ θερμά την παρουσίαση της μελέτης και της τεκμηριωμένης προτάσεώς μας. Διότι σε κάθε περίπτωση, κυρία Δημητρούλια, πέρα από τα τεράστια οικονομικά ωφέλη τα οποία προκύπτουν από την αναδιάρθρωση, από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και άλλα ωφέλη κοινωνικού αλλά και πολιτισμικού χαρακτήρα και φυσικά και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Κυρία Αγγελόπουλε, πρόκειται για μια μελέτη η οποία στην εφαρμογή της θα έχει ένα σημαντικό όφελος για την εθνική αλλά και την τοπική οικονομία. Αυτό έγινε αντιληπτό προφανώς από τον ΟΣΑ και από την περιφέρεια. Ναι, κυρία Δημητρούλια, έγινε αμέσως αντιληπτό και γι' αυτό το λόγο, παρότι η δική μας τοποθέτηση της ΣΥΚΙΚΙΣ αναφορικά με το θέμα θα ήταν μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση, θα πρέπει να πω ότι δίδυξε σχεδόν μία ώρα. Διότι ακριβώς αποτέλεσε πολύ υψηλό ενδιαφέρον τα όσα υπόθηκαν από τη ΣΥΚΙΚΙ, από εμάς κατά την παρουσίαση, από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι εστίασαν σε στοχευμένες ερωτήσεις για να τεκμηριώσουν και αυτή τη σκέψη, τους ότι όλα αυτά τα οποία λέμε ότι είναι πραγματικά γεγονότα. Για να αξιολογήσουν λοιπόν την πρότασή σας, τι ζήτησαν να μάθουν? Αναλύσαμε και αναφερθήκαμε σε οικονομοτεχνικά θέματα. Αποδείξαμε με στοιχεία και με αριθμούς ότι αυτό το επενδυτικό σχέδιο, αυτό το project που αφορά την αναδιάρθρωση, είναι πραγματικά εξαιρετικό, καθότι έρχεται και αποσβέεται το οποιοδήποτε επενδυόμενο κεφάλαιο μέσα στο πρώτο έτος πλήρους παραγωγικότητας των νέων σοικιώνων. Ως εκ τούτου, επειδή ξέρουμε ότι η σοικιά
αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Στα 8 περίπου έτη θεωρείται ένα παραγωγικό δέντρο. Το όποιο επενδυόμενο τελικό κεφάλαιο δοθεί για την αναδιάρθρωση, αυτό λοιπόν το κεφάλαιο θα αποσβεστεί μέσα στο πρώτο έτος, δηλαδή θεωρούμε στο 8ο έτος. Μιας και μιλάμε όμως για φυτικό κεφάλαιο, η σικιά έχει μια διάρκεια ζωής πολλών δεκαετιών, καμιά φορά αγγίζει σε πλήρη παραγωγικότητα και τα 100 έτη. Επομένως, όταν θα έρθει λοιπόν η πρώτη απόσβεση του επενδυόμενου κεφαλαίου για αυτό το project, τα επόμενα χρόνια, από το 8ο έτος έως και το 100ο σχεδόν έτος, θα είναι πραγματικά καθαρά οικονομικά ωφέλη που θα αφορούν την τοπική οικονομία, κυρίως της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, αλλά και όσο αγγίζει και την Αρκαδία. Γιατί μιλάμε και για μερικές μικρές φυτεύσεις και στην Αρκαδία. Η Νότια Πελοπόννησος λοιπόν θα ωφεληθεί, θα ωφεληθούν αυτές οι πλέον των 2.500 οικογενειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό. Μιλάμε για εργαζόμενους στη Σικική, μιλάμε για παραγωγούς, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την εμπορία, την εξαγωγή, την τυποποίηση. Προφανώς θα είναι με ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή. Το κόστος της υλοποίησης της οικονομοτεχνικής αυτής μελέτης το έχετε υπολογίσει? Βεβαίως. Μπορούμε να το πούμε? Φυσικά. Το έχουμε υπολογίσει με απόλυτη ακρίβεια. Είναι περίπου 15.700.000 ευρώ. Μπορεί σαν απόλυτος αριθμός να φαντάζεται ότι είναι ένα υψηλό budget. Όμως, δεδομένου ότι αυτό, όπως προείπαμε, και έγινε αντιληπτό στη συνάντηση, αποσβέεται άμεσα σε τάχιστους χρόνους, και δεδομένου ότι συμπαρασύρει πολλά οικονομικά ωφέλη για τα επόμενα έτη, καθότι η κυρία Δημητριδουλή, όπως γνωρίζετε, το ΣΥΚΟ, το αποξηραμένο ΣΥΚΟ, με τη συμβολή της Σικικής και όσοι επιχείρουν γύρω από τη Σικική σε αυτό, ότι εξάγεται στο σύνολό του και εξάγεται μεταποιημένο. Αυτό σημαίνει πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία, οικονομική αξία, καθότι το να εξάγεται ένα προϊόν σε μορφή χύμα, τα ωφέλη σταματούν στην αξία της πρώτης ύλης. Όταν λοιπόν το προϊόν αυτό εξάγεται στο σύνολό του, λέω και πάλι, και γενικώς πωλείται μεταποιημένο, τότε γι' αυτό το λόγο λέμε ότι ασχολείται ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών με αυτό το προϊόν, διότι δεν αρκεί μόνο να γίνει η συγκομιδή και να δοθεί ως πρώτη ύλη, μεταποιείται τους επόμενους μήνες και γι' αυτό το λόγο σε όλα τα τακτικοποιητήρια, κυρίως της ΣΥΚΙΣ αλλά και άλλων μεταποιητών που συνεργάζονται με τη ΣΥΚΙ, ασχολούνται με αυτό το προϊόν πάρα πολλές οικογένειες για πολλούς μήνες. Πλέον λοιπόν των 15 εκατομμυρίων ευρώ είναι η επένδυση η οποία θα πρέπει να γίνει και η οποία άμεσα θα έχει απόσβεση. Υποστηρικτές στην όλη αυτή προσπάθεια της ΣΥΚΙΚΙΣ υπάρχουν και ποιοι είναι? Έχουμε ήδη κάνει και μία πρώτη προσέγγιση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου είχαμε και εκεί τη δυνατότητα με παριστάμενους τους μεσίνιους βουλευτές να θέσουμε την πρόταση αυτή στον Υπουργό, στον κύριο Βορύδη, όπου και από εκεί είχαμε θετική αποδοχή, με τη στήριξη φυσικά και των βουλευτών της Μεσσηνίας. Δηλαδή θεώρησαν ότι αυτό το σχέδιο, αυτό το project, ότι είναι αναγκαίο πραγματικά και είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε. Επίσης και στη συγκεκριμένη μερίδα εργασίας που έγινε στα Ιωάννινα, και εκεί λοιπόν υπήρξε θερμός υποστηρικτής ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο κύριος Στάθης Αναστασόπλος, που τόνισε και ανέφερε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αναδιάρθρωση των σικιών της Σικικής στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης προγραμματικής περίοδου που αφορούσε η συνάντηση, δηλαδή των ετών 2021-2027. Καθώς επίσης και οι υπόλοιποι παριστάμενοι, όπως ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ο κύριος Ξυγκόρος, και αυτός με τη σειρά του θεώρησε ότι θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη σε αυτή την ενέργεια της αναδιαρθρώσεως. Κυρία Αγγελόπουλε, μιλήσαμε και για τα ωφέλη όμως όλης αυτής της διαδικασίας, της υλοποίησης ουσιαστικά της εκπονηθήσας μελέτης. Είναι περιβαλλοντικά, είναι οικονομικά τα ωφέλη, προφανώς έχουν να κάνουν και με την υγεία των καταναλωτών. Φυσικά. Και πλέον ανέκαθεν ίσχυε το μότο της Σικικής ότι μιλάμε για 100% φυσικό προϊόν. Αυτό ισχύει, κύριε Δημητριδουλή, από την είδηση της οργάνωσης από το 1953 έως και σήμερα. Τα ΣΥΚΑ τα οποία παράγει και πουλάει η Σικική είναι πάντα απολύτως φυσικά, χωρίς την προσθήκη κανενός πρόσθετου χημικού ή συντηρητικού. Από εκεί και έπειτα το μότο πλέον διευρύνεται, από εδώ και έπειτα, και θέλουμε και με αυτή την προσπάθεια της ανάπτυξης της οικοκαλλιέργειας να επεκταθεί στη λογική ότι
να καταφέρουμε να βγει, μάλλον να τοποθετηθεί σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι ανά τον κόσμο που αγοράζουν τα δικά μας εξαιρετικά προϊόντα, ένα επιπλέον κιλό σίκα προς αντικατάσταση ενός προϊόντος το οποίο μπορεί να είναι χημικό ή οτιδήποτε άλλο. Διότι τα ωφέλη για την δίαιτα που προσφέρει το αποξηραμένο σίκο τα γνωρίζουμε, είναι τεράστια. Αρκεί να πω το πόσο πλούσιο σε βιταμίνες Β1 και Β6, καθώς και σε διάφορα μέταλλα, όπως είναι το ασβέστιο, το φόσφορο, το κάλιο, το μαγνήσιο, είναι αυτό το εξαιρετικό προϊόν εμπλουτισμένο και μας δίνει τα τεράστια αυτά ωφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Βγάλετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα κιλό από τροφή που δεν προσφέρει κάτι στην υγεία, από κάποιο τρόφιμο που προφανώς μπορεί να είναι junk food ή κάτι άλλο, και προσθέστε ένα κιλό σίκα επιπλέον σε κατανάλωση στο χρόνο, μέσα στο χρόνο. Ένα κιλό λοιπόν κατανάλωση αυξάνει αυτόματα όμως και την ανάγκη για τις παραγόμενες ποσότητες. Ακριβώς. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες. Γι' αυτό ο στόχος είναι να επιτευχθεί η αύξηση των ποσοτήτων μέσω της αναδιαρθρώσεως και από εκεί και πέρα, επειδή είναι διαμορφωμένη και δεδομένη η ζήτηση από το καταναλωτικό μας κοινό ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά, από εκεί και έπειτα τα ωφέλη για την ανθρώπινη υγεία θα έρθουν, γιατί αυτό το εξαιρετικό superfood που είναι το αποξηραμένο σίκο το έχει τοποθετήσει ο κάθε καταναλωτής σε πολύ υψηλό επίπεδο στη διατροφική του αξία. Και να δούμε λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάμε να δούμε όμως ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, μιας και πέραν των μελλοντικών των προσπαθειών που γίνονται για τη μελλοντική παραγωγή και κατανάλωση, υπάρχει μια αλήθεια. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν έχουμε μειωμένες ποσότητες, ικανοποιητικές τιμές φέτος για τους παραγωγούς. Τι έχει γίνει? Δυστυχώς και η φετινή χρονιά είναι μια πολύ άσχημη χρονιά ποσοτικά. Θα λέγαμε, κυρία Δημητρούλια, ότι μιλάμε για μια επίσης καταστροφική χρονιά. Δεδομένου ότι η συγκομιδή των σίκων, τα σίκα τα οποία έχουμε παραλάβει, ότι μας δείχνουν πλέον μια ζημιά η οποία υπερβαίνει το 60% από την αναμενόμενη παραγωγικότητα των δέντρων. Και όταν λέω υπερβαίνει, υπάρχουν και κατά τόπους περιοχές όπου τα στοιχεία αυτά είναι ακόμα πιο άσχημα, δεν είναι στο μέσο όρο του 60%, σε κατά τόπους περιοχές υπερβαίνουν και το 80%. Αυτό λοιπόν σημαίνει δυστυχώς καταρχήν πολύ άσχημα γεγονότα και θέματα και οικονομικά αποτελέσματα για τους παραγωγούς μας, γιατί εσύ και εκείνο ο παραγωγός, αλλά μετέπειτα αυτά είναι τα σημερινά θέματα, τα οποία προβλήματα δημιούργησε αυτή η κακή χρονιά σε ποσότητες. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έχουμε και μακροχρόνια προβλήματα που θα δημιουργηθούν, διότι όταν οι αγορές επί σειρά τελευταίων ετών δεν τροφοδοτούνται στις ποσότητες τις οποίες επιθυμούν, τότε λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθούν. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθεί μια νέα αγορά παρά να ανακτηθεί μια χαμένη αγορά. Σε αυτό λοιπόν νομίζω ότι τα έχουμε πάει καλά, καθότι παρότι επιχειρούμε επί σειρά ετών από το 2016 έως και φέτος με πολύ μικρές ποσότητες, έχουμε καταφέρει με έναν ορθολογικό τρόπο να διατηρήσουμε όλους τους πελάτες, δεν έχουμε χάσει κανέναν πελάτη, έχουν κατανοήσει, έχουν αντιληφθεί, έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό πάρα πολύ, ότι πραγματικά οι εξελίξεις και οι κλιματολογικές αλλαγές των τελευταίων ετών έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα και είναι ευχής έργων το ότι καταφέραμε να διατηρηθεί όλο το πελατολόγιο, ακόμα και με την μικρή ή πολύ μικρή τροφοδότηση σίκων προς αυτούς. Οι τιμές φέτος δίνουν, πιστεύετε, ένα κίνητρο μεγαλύτερο στους παραγωγούς να ασχοληθούν το επόμενο διάστημα ακόμα πιο εντατικά με τις υφιστάμενες καλλιέργειες, με τις όποιες αδυναμίες έχουν αυτές. Αυτές έχουμε και αυτές θα έχουμε για κάποια χρόνια ακόμα μέχρι να γίνει η αναδιάρθρωση. Και πείτε μας και ποιες είναι οι τιμές φέτος. Βεβαίως. Οι τιμές λοιπόν φέτος έχουν αυξηθεί αναφορικά με το προηγούμενο έτος περίπου 15%. Αυτό θέλω να διευκρινίσω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όχι τώρα, από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, ότι η όποια αύξηση που, όπως σας λέω, είναι περίπου 15%, θα είχε προβλεφθεί και είχε δεσμευτεί η διοίκηση, ο κ. Παπαγεωργίου και το Διοικητικό Συμβούλιο απέναντι στη Γενική Συνέλευση, ότι για το γεγονός το ότι δεν μπορούσαν να κάνει ο συνεταιρισμός διανομή του κέρδους που είχε για το προηγούμενο έτος, ότι δεν επιτρεπόταν αυτό βάσει της νομοθεσίας που δει από τους συνεταιρισμούς. Τα κέρδη, δυστυχώς, τα οποία προκύπτουν από τους συνεταιρισμούς δεν διανέμονται, και ως εκ τούτου υπήρχε μια υπόσχεση απέναντι στους παραγωγούς ότι θα γίνει μια αύξηση
πέρα των κανονικών αυξήσεων που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, προς την πρώτη ύλη, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να συμψηφιστεί αυτό το οποίο δεν μπορούσε να γίνει με την διανομή των μερισμάτων που απαγορευόταν. Οπότε, ως εκ τούτου, η όποια αύξηση ήλθε φέτος έχει να κάνει σαν αντιστάθμιση του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να γίνει διανομή του κέρδους. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, έχουμε πει ότι στην επόμενη παραγωγική περίοδο ότι θα ξεκινήσουμε πάλι με τις εφιστάμενες τιμές. Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια της διοίκησης είναι πάντα και πιέζουν πάντα σε κάθε ευκαιρία εμάς τους υπηρεσιακούς εδώ παράγοντες να έχουμε πάντα τα βέλτιστα αποτελέσματα αναφορικά με τις τιμές. Οι τιμές φέτος, να πω ότι ήταν για τα πρώτα ΣΥΚΑ 2,15, για τα β' ποιότητα ΣΥΚΑ 1,90, για τα γ' ποιότητα ΣΥΚΑ 1,40 και για τα δ' ποιότητα ΣΥΚΑ 1,15. Για τα δ' βιολογικά ήταν πολύ πιο υψηλές, ξεκινούσαν από 3 ευρώ τα πρώτα και κατεβαίναμε έως 2,15 στα τέταρτα. Βέβαια, όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη απώλεια ποσοτήτων, όσο και να αυξηθούν οι τιμές, δυστυχώς δεν μπορεί να έχουν η παραγωγή μας να αντισταθμιστεί η ζημιά τους μέσω μιας αυξήσεων ζημιών. Αυτό είναι δεδομένο και όπως έχει πει πολλές φορές και ο πρόεδρος μας, ο κ. Παπαγεωργίου, είναι μια λογική που κινείται η κάθε λογική επιχείρηση, ότι δυστυχώς η αγορά δεν εκβιάζεται. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, όταν δεν υπάρχει προϊόν, αυξάνονται ίσως οι τιμές μέχρι έναν βαθμό, αλλά από εκεί πέρα, σε όλο αυτό το πλανήτη, δεν επιχειρούμε μόνοι μας. Υπάρχουν και ανταγωνιστές, υπάρχουν και άλλοι που ασχολούνται με αυτό το προϊόν. Οπότε, με την διατήρηση και με την έρευνα αγοράς που γίνεται και τη διατήρηση των ισορροπιών, νομίζω ότι οι τιμές φέτος ήταν αρκετά καλές και του χρόνου, αν είμαστε καλά, από εδώ θα ξεκινήσουμε. Η ποιότητα. Η ποιότητα ήταν καλή σε γενικές γραμμές. Είχαμε καθαρά ΣΥΚΑ, είχαμε καλά ΣΥΚΑ, χωρίς ποιοτικές βλάβες. Ήταν λίγο μικρό το μέγεθος σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι από τη γενικότερη ποιότητα. Κύριε Αγγελόπουλη, όλα καλά με τις τιμές. Το θέμα είναι αν έχουν πληρωθεί όμως οι παραγωγοί και πότε αναμένεται να έχουν εισπράξει τα χρήματά τους. Κυρία Δημητρούλια, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ΣΥΚΑ πληρώνει σε τάχιστους ρυθμούς τους παραγωγούς της. Να κάνω έτσι, όταν λέω τάξη, τι εννοώ. Για τα ΣΥΚΑ τα οποία παραλαμβάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα, στην τρέχουσα εβδομάδα τα ΣΥΚΑ αυτά πληρώνονται. Για παράδειγμα, σήμερα είναι Παρασκευή. Τα ΣΥΚΑ τα οποία έχουν παραδοθεί στο συνεταιρισμό μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή, σήμερα εξοφλούνται. Εξαιρετικό λοιπόν αυτό και ελπιδοφόρο για το μέλλον της καλλιέργειας. Εάν κρατήσετε αυτήν την τακτική και παραμένετε ένας υγιής συνεταιρισμός, προφανώς θα μπορέσουν και οι παραγωγοί να επιμείνουν λίγο ακόμα, να αντέξουν μέχρι να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση. Θα επιμείνουν οι παραγωγοί. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό σε επαφές που κάνουμε μαζί τους. Οι παραγωγοί θέλουν τη συγκική. Και από εκεί και έπειτα θέλω να κάνω ένα σύντομο σχόλιο ότι η απόδοση σε αξίες. Σε θεματικές αξίες αυτού του εξαιρετικού προϊόντος, σήμερα που μιλάμε, φτάνει να υπερβαίνει κάποιες φορές, όταν μιλάμε για οργανωμένες καλλιέργειες σικαιώνων, να υπερβαίνει η απόδοση στη θεματική των σικαιώνων και τρεις φορές την αντίστοιχη απόδοση της συμβατικής μας καλλιέργειας, μόνο καλλιέργειας σχεδόν, της ελιάς, του λαδιού μας. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που έχει η διοίκηση της Σικικής να διαχειριστεί όλο αυτό το μεγάλο στοίχημα, που στόχος είναι φυσικά να οδηγήσει στη διάσωση της οικοκαλλιέργειας. Ελπίζουμε να τα καταφέρετε. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο τυποποιητήριο. Από την διαδικασία λοιπόν της παραλαβής μέχρι να φτάσουν στο ράφι. Ως υπεύθυνος παραγωγής του τυποποιητηρίου της Σικικής, θα μας ξεναγήσετε λιγάκι να μας πείτε τη διαδικασία που γίνεται για να φτάσει το προϊόν στο ράφι. Βεβαίως. Ο χώρος που βλέπετε πίσω μου είναι το συσκευαστήριο της Σικικής. Εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή γίνεται η παραλαβή των αποξηραμένων σίκων. Έρχονται αποξηραμένα από τον παραγωγό, κατεταγμένα ποιοτικώς όπως επιτάσσουν οι προδιαγραφές.
Και πίσω μου βλέπετε τις γραμμές επεξεργασίας των σίκων. Στην ουσία η επεξεργασία που γίνεται στα αποξηραμένα σίκα είναι πολύ μικρή, ένα πλύσιμο και μία εμβάπτιση σε ζεστό νερό για μερικά λεπτά. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η διαδικασία, αφήνουμε το προϊόν να αποβάλει την υγρασία του μέσα σε έναν ειδικό θάλαμο απαγωγής της υγρασίας. Πάμε να μας εξηγήσετε τη διαδικασία. Εξερχόμενα τα σίκα από τις γραμμές επεξεργασίας, όπως σας προείπα πριν, έχουν αυξημένη υγρασία, οπότε πρέπει αυτή να την αποβάλουμε με κάποιον τρόπο. Έχουμε κατασκευάσει τα τελευταία χρόνια έναν θάλαμο απαγωγής των υδρατμών, μέσω του οποίου μπορούμε και ρυθμίζουμε την υγρασία των σίκων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, και τοποθετούμε τα σίκα μέσα στο θάλαμο και όταν κάνουμε μέτρηση της υγρασίας μετά τα δίνουμε προς τυποποίηση στο προσωπικό που βρίσκεται πίσω σας εδώ και τα τυποποιούν. Πάμε λοιπόν να δούμε το τελευταίο στάδιο της τυποποίησης. Αφού έχουμε ρυθμίσει την υγρασία των σίκων στο επιθυμητό νούμερο, δίνουμε τα σίκα στους εργάτες και στις εργάτριες προς τυποποίηση. Εδώ συγκεκριμένα βλέπετε μια συσκευασία που έχουμε, μια πλαστική συσκευασία που ανοίγει και κλείνει, την οποία τη διαθέτουμε κυρίως στην εσωτερική αγορά. Είναι μια καινούργια συσκευασία, τα τελευταία χρόνια την έχουμε βάλει στην γκάμα μας τη συγκεκριμένη συσκευασία. Κυρία Αγγελόπουλε, στη διάθεση του σίκου ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η απεντόμωση που γίνεται στο προϊόν. Ναι. Γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητά του. Τι απεντόμωση, τι είδους απεντόμωση εφαρμόζετε εσείς και σε τι χρόνο απαιτείτε να γίνει? Κυρία Δημητρούλια, οι απεντομώσεις οι οποίες προβλέπονται βάσει της κοινωνικής νομοθεσίας να γίνουν στο αποξηραμένο σίκο είναι δύο. Η πρώτη διενεργείται στα εξωτερικά απεντομωτήρια της οικικής κατά τον χρόνο παραλαβής της πρώτης ύλης. Εν συνεχεία, όταν το προϊόν φτάσει στις εγκαταστάσεις που επισκεφθήκαμε πριν λίγο στο τυποποιητήριο και τυποποιηθεί, ως τυποποιημένο και συσκευασμένο προϊόν, οφείλουμε να κάνουμε την δεύτερη απεντόμωση, την επαναπεντόμωση όπως την ονομάζουμε. Πλέον από το 2007 και έπειτα ο ενδεικνυόμενος τρόπος απεντομώσεως βάσει και μηνύς νομοθεσίας είναι η χρήση της φωσφίνης. Έτσι λοιπόν γίνεται. Πλην όμως ότι αυτός ο νέος τρόπος απεντόμωσης δημιούργησε θέματα χρονοβόρας διαδικασίας με αποτέλεσμα να χρειάζεται 5 μέρες η απεντόμωση στην πρώτη φάση, στην πρώτη ύλη στο εξωτερικό απεντομωτήριο, στις άλλες 5 μέρες εδώ στο έτοιμο προϊόν. Ως εκ τούτου λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο ήταν λίγο πρόβλημα για όσους τυποποιούν αποξηραμένο σίκο στη Μεσσηνία, διότι αυτός ο χρόνος μας δημιούργησε πρόβλημα στο πλεονέκτημα το οποίο έχουμε να είμαστε πρόημοι έναντι των βασικών ανταγωνιστών των Τούρκων. 10 μέρες μας προλάβαινε η Τουρκία. Σχεδόν το πλεονέκτημα των 20 ημερών που έχουμε σχεδόν εξαλείφεται, αν φανταστεί κανείς ότι θέλουμε 10 μέρες να κάνουμε απεντόμωση. Ως εκ τούτου, δεν μείναμε άπραγοι. Βάσει έρευνας αγοράς που έκανε το Γεωτεχνικό Τμήμα της Αιγικής, εντοπίσαμε μια ιταλική εταιρεία που διέθετε ένα δίπλωμα βρεσιτεχνίας και μπορούσε να τροποποιήσει την υφιστάμενη διαδικασία με συνθήκες καινού αέρος. Έγινε μια πολύ υψηλή επένδυση σε θέματα κόστος από τη Σιγική. Πετύχαμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε επαναπεντόμωση εντός 8 ωρών αντί 5 ημερών που ήταν με την προηγούμενη διαδικασία. Έτσι λοιπόν η προημότητα επιτυγχάνεται και προλαβαίνουμε λοιπόν και την παραγωγή της Τουρκίας. Βγαίνουμε λοιπόν πρώτη στο ράφι. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να μας πείτε αν το ύψος της επένδυσης που έγινε από τη Σικική έχει ήδη αποσβεστεί. Λοιπόν, το ύψος της επένδυσης όντως έχει αποσβεστεί, διότι τα ωφέλη τα οποία προήλθαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα μέσα στην πρώτη τριετία εφαρμογής του έργου, είχαμε την πλήρη απόσβεση του έργου αυτού. Ας δούμε όμως πώς έχει εξελιχθεί ο σικαιώνας που έχετε εδώ στη Σικική για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Πέρα από το αναμενόμενο πρόγραμμα της αναδιαρθρώσεως, η Σικική πάλι και σε αυτή την περίπτωση δεν μένει άπραγη. Προσπαθεί με ιδία μέσα να δημιουργήσει μια κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει στους παραγωγούς να κάνουν νέες φυτεύσεις των δέντρων. Ως εκ τούτου λοιπόν, κάθε χρόνο φυτεύονται εδώ πολλές χιλιάδες δεντρίλια, αγγίζουν και τις 10.000 κάποια έτη.
πηγαίνει βάσει τις ζητήσεις που έχουμε από τους παραγωγούς. Οπότε αυτά τα δενδρίλια, τα οποία θα σας αναλύσει λίγο πιο διεξοδικά τώρα ο γεωτεχνικός, ο προϊστάμενος γεωτεχνικός της Ειδικής, ο κ. Απόστολος Αγγελόπουλος, έχουν προορισμό να φυτευτούν και να διανεμηθούν δωρεάν στα μέλη μας, για να πετύχουμε με ιδία μέσα μία πρώτη ανάκαμψη των σικιώνων. Και δωρεάν, μάλιστα, τα διαθέτετε αυτά. Στα μέλη μας είναι δωρεάν η διάθεση. Κύριε Αγγελόπουλε, είστε προϊστάμενος της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας της Οικικής, η οποία επιτελεί ένα πραγματικά πολύ σημαντικό έργο, αν λάβουμε υπόψη μας τις μελέτες οι οποίες γίνονται από τη μεριά σας, αλλά και το κομμάτι της αναδιάρθρωσης, το οποίο εκ των ενόντων προσπαθείτε να επιτυγχάνετε στη Μεσσηνία. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα τελευταία χρόνια, με ιδία μέσα, δημιουργούμε κάθε χρόνο ένα φυτώριο από μοσχεύματα ενήλικων δέντρων σικιάς, το οποίο το διανέμουμε στη συνέχεια στα μέλη μας και σε παραγωγούς που μπορεί να ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια. Στόχος είναι με τα δικά μας μέσα να προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε ένα μεγάλο αριθμό γυρασμένων δέντρων, είτε φύτευση σε νέα εδάφη που υπήρχαν πριν άλλες καλλιέργειες, ώστε όσο μπορούμε να ανανεώσουμε έτσι το φυτικό δυναμικό της σικιάς. Η σικιά η οποία καλλιεργείται στη Μεσσηνία και στη Λακωνία γιώτα από εξηραμένο σίκο, είναι η ποικιλία Καλαμών, η οποία έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό της ότι είναι από τις καλύτερες ποικιλίες για την παραγωγή από εξηραμένου σίκου. Οπότε αυτή η ποικιλία διαχρονικά υπάρχει στον τόπο μας, αυτή συνεχίζουμε και καλλιεργούμε και καλλιεργούν η παραγωγή μας, αυτή αναπαράγουμε εμείς και αυτή φυσικά και στη συνέχεια μέσα από το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης θα χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια και παραγωγή. Στην προσπάθεια που κάνουμε τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς μας με οποιαδήποτε συμβουλή μπορούμε να δώσουμε γεωτεχνικής φύσεως κατά την παραλαβή, φύτευση και ανάπτυξη των νέων δέντρων, ώστε όλοι μαζί από κοινού πια να μπορέσουμε να αναδιαμορφώσουμε την παραγωγή μας σε υψηλότερα ποσοτικά και ποιοτικά επίπεδα. Υπάρχει ενδιαφέρον να ανταποκρίνονται? Υπάρχει ενδιαφέρον από τους παραγωγούς, κυρίως από τις περιοχές που ήδη είναι γνωστή η καλλιέργεια, των δύο έτσι νομών μας εδώ και της Νότιας Αρκαδίας που συμπληρωματικά μας βοηθάει με την παραγωγή της. Υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπουν ότι είναι μια καλλιέργεια η οποία τους δίνει ένα εισόδημα σταθερό, σε γενικές γραμμές κάθε χρόνο, και φυσικά στα πλαίσια του ότι ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να έχει παραπάνω από μια καλλιέργεια στις οποίες να απασχολείται, είναι μια ιδανική περίπτωση για μια έτσι, καλλιέργεια και η σικιά. Νέους ανθρώπους. Σε μια περίοδο χρονική που δεν δύσκολα επικαλύπτεται από άλλη έτσι, καλλιέργεια. Δηλαδή την περίοδο του Αυγούστου είναι μια περίοδος που ο παραγωγός πραγματικά της Μεσσηνίας και της Λακωνίας μπορεί να ασχοληθεί με το σίκο και να αποδώσει. Δεν έχει άλλο εισόδημα, ίσως μόνο η σταφίδα θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Ναι, αλλά είναι κάτι που είναι σε περίοδο χρονική που και ο ίδιος και, το εργατικά δυναμικό που υπάρχει στις περιοχές μας μπορεί να εργαστεί. Για πείτε μου, αν βλέπετε νέους ανθρώπους να έρχονται κοντά στη Σικική, να ενδιαφέρονται να ενημερωθούν, υπάρχει να θέλουν να ανανεώσουν καλλιέργειες. Υπάρχει νέος κόσμος που ενδιαφέρεται. Θα θέλαμε πάντα περισσότερο κόσμο στην πρωτογενή παραγωγή γενικότερα, γιατί είναι ένας τομέας στον οποίο η χώρα μας μπορεί να βασιστεί, στον οποίο ξέρει καλά να δουλεύει και από τον οποίο ουσιαστικά θα έχει κάποια πρόοδο στα επόμενα χρόνια. Η σικοκαλλιέργεια λοιπόν έχει μέλλον. Ο πρωτογενής τομέας έχει μέλλον. Νέοι άνθρωποι φαίνεται πως θέλουν να ασχοληθούν με παραδοσιακές και νέες καλλιέργειες. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια και αν τελικά θα γίνει αυτή η πολυπόθητη αναδιάρθρωση των σικαιώνων της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας. Πάνω από 2.500 άνθρωποι ζουν από αυτό το προϊόν, καλλιεργούν αυτό το προϊόν ή εργάζονται στις μονάδες που στη συνέχεια το διαχειρίζονται και το εξάγουν. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις προσπάθειες της Οικικής και να περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.